Πω, παιδιά, ό,τι ξύπνησα, καλημέρα κιόλας. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι το χθεσινό πλυντήριο που τελείωσε και τα έβαλα τα ρούχα να τα απλώσω χτες το βράδυ, ξέχασα να τα απλώσω. Δεν μυρίζουνε, μου σχοβολάνε, αλλά τι να κάνω, θα τα απλώσω. Λίγες ώρες μείνανε μόνο, θα τα απλώσω και θα δούμε πώς είμαι έτσι. Σας είπα, μόλις σηκώθηκα, παιδιά. Θα τα απλώσω και ο Θεός και η ψυχή μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πω τώρα, ό,τι σηκώθηκα, το χειρότερό μου. Έχει λίγο κρύο. Και έχω και άλλα απλωμένα και πρέπει να μαζέψω τα απλωμένα να βάλω τα άλλα. Άμα το κέρατο. Ποιος μαζεύει με κάμερα έξω, πείτε μου. Έλα ρε αγάπη μου. Μιλάω στις κάλτσες του μωρού μου, εσείς τι το κάνετε. Να μιλάτε στα καλτσάκια. Εγώ είμαι πολύ extreme. Εν τω μεταξύ ο Χρήστος με τόσο κρύο έχει φύγει από τις 7 η ώρα το πρωί να πάει να κάνει kite. Δηλαδή δεν πάμε καλά, η ανομαλία στο έπακτο. Έπαρκο. Καλά, πέφτουν οι κάλτσες. Σας αφήνω να μαζέψω, να απλώσω και τα λέμε μετά. Καλημέρα σας είπα, έτσι. Κάπου τελείωσα το άπλωμα το θεϊκό. Έβγαλα και το πάπλωμα να αεριστεί και να το δει όσος ήλιος έχει απομείνει. Εδώ πέρα κάνω συλλογή από τα ρούχα για το σίδερο. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι ένα διπλό πλυντηριάκι. Μόνο ρούχα του Χρήστου, φανταστικά, πρέπει να σιδερώσω σήμερα υποχρεωτικά. Γι' αυτόν τον λόγο μισώ τον χειμώνα. Όπου δεν έχω πληθεί ακόμα. Αυτό είναι το μίσος μου για τον χειμώνα, διότι ζακέτες, φούτερ, φόρμες του Χρήστου χωρίς αύριο, υδρώνει και πάρα πολύ, άρα καταλαβαίνεις λίγο σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Μιας και που έβγαλα και το πάπλωμα. Μετά από όμως τώρα πάω λίγο να πληθώ, να περιποιηθώ, να σουλουποθώ και μετά ερχόμαστε εδώ πέρα να βγάλω σεντόνια, να βάλουμε καθαρά σεντονάκια και τέτοια. Άλλη μία μέρα πιο κοντά στα Χριστούγεννα είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, πάμε να πληθούμε, αλλά πριν πληθούμε ήρθα εδώ πέρα στο σαλόνι να πάρω τα, πώς το λένε, αυτό που κέρδισα χτες. Να χρησιμοποιήσουμε τέλος πάντων τίποτα. Βέβαια από όλα όσα έχω κερδίσει, το μόνο που χρησιμοποιείται από το Christmas Beauty Calendar, το Ordinary είναι. Οπα, μην το σπάσω. Είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν το θέλει ούτε ο Θεός να το δοκιμάσω ξεκάθαρα. Θα δοκιμάσω αυτό εδώ πέρα το υαλουρονικό και αυτό που τελικά έμαθα τι είναι. Είναι φάση για τα μαλάκια, είναι σαλαδάκι σε τέτοια φάση που το βοηθάει, τα ενυδατώνει. Είναι γενικότερα πολύ ακριβό, έχω μάθει. Και αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε στο μπάνιο αυτό, αφού βγούμε, όταν θα είναι τα μαλάκια μας νοπάρε, παιδί μου. Σε όσους είχατε απορία, αυτή είναι η λειτουργία αυτού εδώ πέρα. Πριν ξεκινήσω, λέω σήμερα να πάω να κάνω λίγο διάδρομο, να κουνηθώ, γιατί κάνουμε vlog μας, οι υποχρεώσεις είναι πολλές μέσα σε αυτό το μήνα. Τρέχει και άλλο project, το project κορμί, που τέλος του μήνα... Δεν έχει σημασία που κάνουμε vlog μας, τέλος του μήνα θα πρέπει να βγει το project κορμί επεισόδιο 3, όπου θα ανακοινωθεί και σε καρφιτσωμένο σχόλιο ο νικητής του giveaway που τρέχει στο project κορμί επεισόδιο 2. Αν δεν έχεις πάει να δηλώσει συμμετοχή, τι με κοιτάς αφού τελειώσει το βίντεο, τρέχα. Θα αφήσω βέβαια εδώ πάνω την κάρτα, αλλά όταν τελειώσει το βίντεο πήγαινε και να δηλώσεις, ναι. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί αν έρθει και κάνει giveaway εδώ, σε αυτό εδώ το επεισόδιο, δεν το ξέρεις αυτό. Δεν σου παγώ τίποτα, απλά λέω. Γιατί τώρα κάθε μέρα μπορεί να είναι και κάποιο giveaway, δεν τα ξέρεις εσύ τι θα συμβεί. Ναι, άρα δεν είμαι έτσι απλά μόνη μου χαλάρα γιολάρο, όχι, τρέχει και άλλο project, έχουμε και άλλες δουλίτσες παράλληλα. Πρέπει κάπως να προσαρμοστούμε. Έκανα προπονησούλα, οκ, 7 χιλιόμετράκια. Έκανα μπανάκι, οκ.
Και τώρα πάμε εδώ πέρα στο μπάνιο να δοκιμάσουμε τα δύο προϊόντα όπως σας είπα. Θα βάλουμε αυτό εδώ που κερδίσαμε, το Moroccan Oil, στα μαλάκια, το λαδάκι αυτό, και εννοείται στο προσωπάκι έκανα scrub όσο έκανα μπάνιο, και θα βάλουμε και αυτό εδώ πέρα να το απλώσουμε ordinary στο προσωπάκι. Πάμε. Σε άλλα νέα, βλέπετε λίγο πώς είναι το μαλλί μου. Σας το έχω πει και μέσω Instagram. Το βλέπετε λίγο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Αλλάζω σαμπουάν, πριν 2 εβδομάδες πήγα και έκανα ρεφλέ στο μαλλί, κουρεύτηκα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τόσο πολύ, δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ μου. Χρησιμοποιώ μια ακριβή βούρτσα όπου είναι με φυσική τρίχα ώστε να μην σπάει η τρίχα και μπορώ και τα χτενίζω ευτυχώς, γιατί αν δεν είχα αυτή η συγκεκριμένη βούρτσα δεν θα μπορούσα. Παρόλα αυτά συμβαίνει αυτό το πράγμα και θα σας πω κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει, ότι το τελευταίο γενικότερα διάστημα παίρνω διάφορα vegan προϊόντα, τα οποία vegan προϊόντα μου καταστρέφουν γενικότερα, δεν μου πάνε καθόλου. Δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο σε μένα, εγώ προσπαθώ να χρησιμοποιώ vegan προϊόντα, αλλά ό,τι έχει να κάνει και είναι σε μάσκα, είναι σάπια. Είναι... δεν παλεύετε. Και δεν ξέρω, επειδή τώρα δεν έχω τελειώσει, την τελειώνω, μια μάσκα η οποία είναι vegan, μήπως το έκανε αυτή η μάσκα, δημιούργησε αυτή την τραγωδία στο μαλλί μου. Δεν ξέρω, σήμερα βέβαια άλλαξα μάσκα, έβαλα μία άλλη. Και δεν είναι ότι χρησιμοποιώ και την ίδια μάρκα. Αλλάζω. Για τρεζεμέ, άιος, κεραστάζ, αλλάζω συνέχεια πράγματα. Δεν είναι δηλαδή αυτό. Και δεν ξέρω, νόμιζα ότι ήταν το κούρεμα. Αν δεν είναι το κούρεμα. Τέλος πάντων, ας χρησιμοποιήσουμε τώρα αυτό εδώ να δούμε τι θα κάνει. Καλά, γιατί δεν μπορώ να το ανοίξω. Α, ωραία μυρίζει. Εντάξει, είναι συμπυκνωμένο, άρα δεν θα βάλουμε πάρα πολύ ποσότητα. Μπράβο, Φροδίτη. Έβαλα πάρα πολύ ποσότητα. Δεν ξέρω αν φαίνεται, δεν πειράζει. Λοιπόν, μου είπανε, έπρεπε να το κάνω έτσι, ωραία. Μου είπανε ότι πρέπει το λαδάκι και το μετάξι να μπαίνει σε νοπόμαλι, έτσι. Σε νοπόμαλι. Ακόμα έχω, κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε τα χέρια μου που βάλα. Καλά, αρκετό έβαλα, αλλά μην αγχώνεστε, θα πάει σε όλο το μαλλί. Πρέπει να πηγαίνει λοιπόν σε νοπό φρεγμένο μαλλί, καταλάβατε. Και όχι σε στεγνό μόνο. Και δεν το γνώριζα, μου το είπα να σου πω την αλήθεια. Τις προάλλες που είχα πάει να αγοράσω ένα. Αγοράσω μετάξι τέλος πάντων, θα σου το δείξω μετά τι αγόρασα. Ήμουνα στο Σκλαβενίτη που λέτε χτες με τον Χρήστο. Και ρωτάω εκεί πέρα τις κοπέλες στο σούπερ μάρκετ αν έχει, επειδή είχαμε πάει στον μεγάλο, αν υπάρχει κάποια εταιρεία με μετάξι. Και μου είπαν όχι ρε παιδί μου, ευτυχώς είχε κομμωτήριο Σκλαβενίτης αυτός, γιατί όπως σας προείπα είναι μεγάλος. Και πήγα και βρήκα ένα, θα σας το δείξω μετά όμως γιατί το έχω μέσα. Δεν είναι ακριβώς μετάξι, είναι λάδι μετάξι, κάτι το ενδιάμεσο. Μετάξι είναι αυτό εδώ που έχω, που τα είχα πάρει από τα καταστήματα δάφτης. Και σας το έχω δείξει, απλά επειδή βαριόμουν τώρα να πάω στα καταστήματα αυτά. Είστε κι άλλες που ταλαιπωρήσετε έτσι με τα μαλλιά σας, ή είστε φάση βγαίνω από το μπάνιο αφού έχω βάλει μάσκα και είναι μπόμπα το μαλλί μου. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Στο κομματήριο μου είπανε να κάνω μια θεραπεία Αγγελόπουλος. Που είναι για το μαλλί ρε παιδί μου. Βέβαια η θεραπεία αυτή έχει 80 ευρώ, αλλά εκτός αυτού έχω αρχίσει λίγο και φοβάμαι με αυτά που βλέπω. Έχω δει και από άλλες influencers το ότι αυτές που έχουν μπαλαγιάς και έχουν πάει και έχουν κάνει κερατίνες και τέτοια πράγματα, μετά το μαλλί τους μένει στο χέρι. Και δεν θέλω να πάω να κάνω. Μου πεις, είναι Αγγελόπουλος, που στην ουσία αυτός είναι τα πάντα για το μαλλί. Θα σου πω ναι, αλλά δεν ξέρω, θέλετε να μου πείτε κάτι, να με βοηθήσετε κάπως. Λέω εγώ τώρα, ευχαριστώ, να σταματήσω και το μονόλογο. Το λαδάκι μυρίζει πάρα πολύ ωραία, μπράβο, τελικά είδατε ότι δεν το εκτίμησα στην αρχή μόλις το βρήκα. Λοιπόν, τα ανοίγω, προσπαθώ απαλά με τα χεράκια μου για να μην τα σπάσω τελικά. Αλλά να ξέρεις, είμαι και στο παρατσάκ, μη με δεις καμιά μέρα μελαχρινή ξανά πίσω, να τα αφήσω κανένα χρόνο μελαχρινά τα μαλλιά μου
και μετά να ξαναγυρίσω σε αυτή τη φάση, μήπως φταίει αυτό. Αν και που ρώτησα στο κομμωτήριο μου, είπαν ότι δεν φταίει η βαφή. Βέβαια και βαφή, δεν θυμάμαι ποια χρησιμοποιώ, αλλά χρησιμοποιώ συγκεκριμένη που, όχι την κλασική ρε παιδί μου, μία που έχει μέσα και θεραπεία για το μαλλί, για να μην μου παθαίνει τίποτα και ισχύει. Εμένα δεν έχει μαλακώσει τρίχα τίποτα, είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα με το λαδάκι αυτό βλέπω ότι γίνεται μια καλύτερη δουλίτσα. Αλλά με συγχύζει το σημείο μέχρι να φτάσω. Πολύ ωραία, αφού χτένισα το μαλάκι, το ενυδατώσαμε με το λαδάκι. Πριν βάλω μπιστολάκι και ξεκινήσω τη διαδικασία αυτή, παίρνω αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, όλα σκοτεινά μες στο σπίτι, η κάμερα αυτή με τρελαίνει παιδιά, διότι μες στο σπίτι επικρατεί μαυρίλα, μαυρίλα, και βλέπετε πόσο φωτεινό είναι το πλάνο, δεν είναι τρομερό, δηλαδή βλέπετε το ότι αυτή τη στιγμή τα λεφτά που έχω δώσει αποδίδουν πάρα πολύ, το βλέπετε, χαίρομαι, βλέπετε επίσης το μαλλί μου. Έχω πάθει σοκ, παιδιά, είναι ότι καλύτερο κυκλοφορεί αυτό το λαδάκι, παιδιά. Καθίστε να βγάλω τις φανταστικές παντοφλίτσες μου. Αν τις θέλετε, σας αφήνω πάνω το αντίστοιχο βίντεο να δείτε από πού τις έχω πάρει. Η θεϊκή αγορά. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο το μαλλί, όχι τη μάπα μου, αποφύγετε τη μάπα μου. Sorry, κοιτάω δίπλα για να βλέπω το τι σας δείχνω. Παιδιά, το κάνε λίγο, λέτε να είναι αφυδατωμένο απλά το μαλλί μου και γενικότερα ποτέ όταν ήταν βρεγμένο δεν έβαζα το μετάξι το λάδι, πάντα το έβαζα όταν, αφού τα είχα στεγνώσει, αφού τα είχα ισιώσει, μετά το τοποθετούσα το προϊόν. Και μου είπαν στο κομμωτήριο τώρα που δεν είχα ρωτήσει ποτέ και μου έδωσε αυτό εδώ που δεν ξέρω βέβαια τι μάρκα είναι, έκανε 20 ευρώ όμως και πόσα ml είναι. 50 ml, 1,20 ευρώ έκανε. Αυτό εδώ πέρα. Της L'Oreal είναι. Το Series Expert Weight Oil Absolute Repair. Αυτό ρε παιδί μου. Μυρίζει φανταστικά. Δεν το έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, μεθαύριο που θα ξαναλουστούμε θα το δοκιμάσω. Σε άλλα νέα, δεν ξέρω τι θα κάνω με τα μαλλιά μου. Το πρώτο στάδιο είναι ότι προσπαθώ να τα μακρύνω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ επίσης το κοντό που είχατε δει που το είχαμε κόψει. Το αφήνω εδώ πέρα πάνω, το καρέ βασικά, τι κοντό. Τέλος πάντων, μου άρεσε πολύ, μου πήγαινε, αλλά σαν το μακρύ ρε φίλε. Όταν έχεις συνηθίσει να έχεις μακρύ μαλλί, έχω και τις στρέσεις, έχω τον, έχω το άλλο, έχω τόσα ωραία πράγματα, μου έχει λείψει. Ψινάνε εδώ πέρα το μαλλί μου, ρε εσύ. Εδώ πέρα, τώρα και επειδή είναι πιο κοντό πίσω και μακραίνει ακόμα, προσπαθούμε τώρα να το συνεφέρουμε από αυτό που είχα κάνει. Τώρα αρχίζει να συνέρχεται το μαλλί ρε παιδί μου και προσπαθούμε να το κόψουμε ολόισιο πίσω και μπρος. Κούτσα κούτσα θεωρώ μέχρι του χρόνου θα έχει φτιάξει. Αλλά μου έχει λείψει πάρα πολύ. Να έχω έτσι το ίσιο μπούκλα να σπάει στο τέλος να... Πάρα πολύ. Μου έχει λείψει και προσπαθώ αυτή τη στιγμή να το μακρύνω σαν τρελή. Σκέφτομαι, δεν ξέρω τι να κάνω με το μαλλί. Μ' αρέσει το χρώμα, δηλαδή αυτό θεωρώ είναι το μπαλαγιάς με διαφάνειες που κάνω, είναι το χρώμα μου. Και είναι αυτό που μου αρέσει και το νιώθω 100% σε μένα. Απλά έχω ψιλοβαρεθεί λιγάκι. Και σκέφτομαι μήπως ένα τσάκ να το σκουρίνω, ένα τσάκ ρε παιδί μου, μια εσάντς μικρή να το σκουρίνω. Για αλλαγή να πεις έτσι για το χειμώνα και μην ηρεμήσει λίγο το μαλλί, να το ξεκουράσω φάση, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Έτσι λίγο μια στους τρεις μήνες πάμε κομμωτήριο. Η ρίζα βλέπετε έχει κατέβει. Επίσης επειδή κάνουμε διαφάνειες, τώρα αυτό έχει γίνει πάρα πολύ ξανθό. Έγινε τίγκε ξανθό. Εμένα μου αρέσει όμως να είναι όπως από μέσα που είναι, βλέπετε, από μέσα είναι και το καστανό το δικό μου και το ξανθό. Μου αρέσει δηλαδή αυτή η μίξη, το mix and match. Για να δούμε το σημερινό το δώρο! Αχ, δεν είναι τέλειο. Μπορώ να ζω εδώ πέρα, να ξέρω, να φέρω ένα ράτζο και να κοιμάμαι εδώ πέρα. Μα η πρίτσα. Μήπως να χτυπήσω και κανένα σοκολατάκι, δεν ξέρω.
Όχι, γιατί θα πάω τέτοιο στον αδερφό μου σήμερα. Οπα. Και θα πάμε να σαβουριάσουμε βρωμιές και τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Τι μέρα είναι, είναι η μέρα 6! Ο κόλος σου να φέξει! Πόσο μ' αρέσει, πόσο μ' αρέσει! Πόσο βαριέμαι, υποτίθεται στο τέλος του βίντεο το κάνω αυτό, αλλά φανταστείτε πόσο βαριέμαι να πάω να κάνω δουλειές. Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Fenty Beauty. Σέρουμ είναι, τόνερ, πάρα πολύ ωραία. Α, και μου είχε τελειώσει τη σβησή που είχα. Και μυρίζει και ωραία. Τώρα τελείωσαν οι δικαιολογίες. Η Αφροδίτη πρέπει να κάνει καμία δουλίτσα. Πάμε να σιδερώσω, παιδιά, για αρχή. Πρέπει να σιδερώσω. Έχω 3 πλυντήρια, 2 βασικά στεγνά, 1 απλωμένο. Νοπό ακόμα. Θέλω να, αφού σιδερώσω, να αλλάξω σεντόνια, γιατί τώρα αυτά που υπάρχουν θα γεμίσουν χνούδια. Να βάλω Swiffer ηλεκτρική και σε... μία ώρα το πολύ να ετοιμαστώ να πάω στον αδερφό μου. Δεν το βλέπω. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire. Λοιπόν, εγώ ετοιμάστηκα, αδέρφια, πάω στον δικό μου αδερφό να την αράξουμε. Να την αράξουμε, να τους δούμε, να φάμε, να πιούμε, να γιορτάσουμε. Λοιπόν, αυτά, σας φιλώ και εμείς ραντεβού αύριο, στην επόμενη μέρα. Christmas memories. I've been wrapping presents for you.